Γεια σας αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Πώς είσαστε? Πιστεύω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Τελείωσε μια υπέροχη διάρκεια των εορτών. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, διασκεδάσαμε, χαρήκαμε, ξεκουραστήκαμε. Είδαμε αγαπημένα πρόσωπα που είχαμε καιρό να τα δούμε. Και ξανά επιστρέφουμε στην καθημερινότητα, αλλά αυτό που δεν πρέπει να χαθεί από τις ημέρες τις προηγούμενες που πέρασαν είναι η καλή διάθεση, η αγάπη και η ζεστασιά που αναπτύχθηκε και πρέπει να αναπτύσσεται στις καρδιές και στις ψυχές μας και να διατηρηθεί για όλη τη ζωή στον καθέναν μέσα του. Να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες των προηγούμενων ημερών, που είναι πολλές και πολλοί. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε το όνομά σας και να έχετε ό,τι αγαπάτε στη ζωή σας και ό,τι επιθυμείτε. Να πούμε το τηλέφωνο του υπηκού ομίλου, 693-29-11-143. Εκεί μπορείτε να, να μας βρίσκετε σε ό,τι έχει να κάνει με τον υπηκό όμιλο και επίσης στο ίδιο τηλέφωνο μπορείτε να βρείτε πάλι εμάς για την εκπομπή μας, για την αγαπημένη μας και αγαπημένη σας εκπομπή, τα άλογα της καρδιάς μας και που την βλέπετε κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ στον αγαπημένο μας σταθμό στο RTV. Μερούλα μου! Γεια σας αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πραγματικά είμαστε λίγο στενόχωροι όλοι μας. Γιατί πέρασαν οι όμορφες μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό που προέχει είναι να μείνει στην καρδιά μας αυτό το νόημα των γιορτών που περάσανε. Όχι τελειώσαν οι γιορτές, τελείωσε η αγάπη, τελείωσε η καλοσύνη. Η καλοσύνη και η αγάπη να υπάρχει όχι μέχρι το Πάσχα, για όλο το χρόνο και για όλη τη ζωή. Εν αναμονή λοιπόν να περιμένουμε με αγάπη τις άλλες γιορτές. Η προσμονή και η αναμονή είναι η ελπίδα της καθημερινότητας για να την αποφεύγουμε με σκοπό να κάθε μέρα να έρχεται λίγο πιο καλύτερη, να πετάμε τα προβλήματα, περιμένοντας τις απόκριες, περιμένοντας το Πάσχα και όλες το καλοκαίρι γενικά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί διαπιστώσαμε από πολλά άτομα που έρχονται και για διακοπές στην περιοχή μας και μας βλέπουν σε άλλες περιοχές. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι της εκπομπής από Πάτρα ήρθαν στην Λευκάδα. Και τους άρεσε τόσο πολύ η εκπομπή και αυτό για μας είναι πολύ θερμό. Είναι θερμό αγάπη, ενθουσιασμό. Αυτό που δίνουμε σε εσάς είναι ό,τι καλύτερο και μας αρέσει ότι σας αρέσει. Και προσπαθούμε κάθε φορά να είναι ό,τι καλύτερο μαθαίνουμε, να σας το δίνουμε για να μαθαίνετε κι εσείς αυτά τα οποία δεν ξέρετε και για τα λογάκια και για ό,τι άλλο ζητάτε να μάθετε. Από Ιωάννινα, η Αυγή, ο Άρης, μας στέλνουν τα χαιρετίσματα, ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Μπάμπης, ο Αλέκος, η Ρούλα, η Καλλιόπη, η Κούλα, η Φωτεινή, ο Αγισίλαος, η Κέρκυρα. Φιλάκια στην Κέρκυρα, την αγαπάμε. Από Άρτα, η Μαρία, η Βίκη, η Δίνη, η Αλέκα, η Ελένη, ο Στέλιος, ο Σωτήρης, ο Δημήτρης, ο Βρασίδας, η Σίλβια, ο Πύρος, ο Αλέξης, ο Θεοδόσης και ο Μάρκος. Από Πρέβεζα, η Αντιγόνη, η Δήμητρα, η Μαρία, η Αυγή, ο Σταμάτης, ο Σπύρος, η Θάλια,
Από Ιγουμενίτσα, ο Χαράλαμπος, η Πινελόπη, η Πόπη, ο Άκης και ο Βασίλης. Οι φίλοι μας από Πάτρα, φιλάκια πολλά. Έχουμε πολλούς φίλους στο Μεσολόγγι. Από Ναύπακτο, η Μαρία, ο Στέφανος, ο Γρηγόρης, η Λενιό, η Γεωργία, η Ναταλία, ο Χαράλαμπος, ο Γιάννης, η Αγαθή, ο Λέων, ο Θεοδόσης, από Αγρίνιο η Μημερόπη, ο Αριστίδης, ο Βρασίδας, ο Πελοπίδας, η Γεωργία, η Καντίνα, η Γογό, η Λευτερίτσα, όπως το θέλει, ο Τάκης, η Φρόσο, η Ναταλία, η Νάτη, η Γρηγορία και η Αλέκα. Πραγματικά μας κάνει πολύ χαρούμενους, γιατί βλέπουμε ότι η εκπομπή μας σας αρέσει. Προσπαθούμε κάθε φορά να την κάνουμε όσο μπορούμε πιο ευχάριστη, όσο μπορούμε να την κάνουμε πιο ζεστή, γιατί εμείς είμαστε κοντά σας κάθε Τρίτη βράδυ και η παρέα και οι φίλοι είστε εσείς που μας βλέπετε και έχουμε την αμεσότητα. Άρα είμαστε όλοι μαζί ένα. Ο υπηκός όμιλος μου Ιωαννίνου, το τηλέφωνο του 693-29-11-143. Μπορείτε να το καλείτε για να κάνετε και τις εγγραφές σας και να κάνετε τις βόλτες σας και να κάνετε τη θεραπευτική σας υπασία και την υπασία. Λοιπόν, κάθε Τρίτη, όπως είπαμε, εδώ στις 10 το βράδυ, στο αγαπημένο μας σταθμό, Art TV, με τα άλογα της καρδιάς μας. Λοιπόν, τι θα μας πεις? Τι θα σας πω? Ναι. Θα σας λέω, το κρατώ μυστικό. Θα σας πω και εγώ μετά, γλυκά, γιατί ναι. Μου είπε μια φίλη μας να πούμε κάποια χριστουγεννιάτικα γλυκά. Ναι. Γιατί δεν τα είπαμε την προηγούμενη φορά, απλά λίγο να βρω. Γλυκά που μπορούμε να φτιάξουμε και τα άλογά μας. Όχι, γλυκά ανθρώπινα. Όχι, ανθρώπινα. Α, μάλιστα, καλά. Βέβαια, ξέρουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε δικές μας λιχουδιές για τους μικρούς μας φίλους, τους τετράποδους μικρούς μας φίλους, είτε είναι σκυλάκια, είτε είναι αλογάκια. Και έχω δώσει στο παρελθόν και άλλες φορές συνταγή, ναι. Και μπορώ να σας την ξαναυπενθυμίσω για να την έχετε και να είναι μια πολύ εύκολη και πολύ γρήγορη συνταγή. Και μάλιστα αυτά τα ίδια τα μπισκοτάκια μπορείτε να τα καταναλώσετε κι εσείς οι ίδιοι. Δεν είναι δηλαδή που βάζεις κάτι μέσα που δεν επιτρέπεται να καταναλωθεί από τον άνθρωπο. Οπότε είναι εξαιρετικά εύκολα, γευστικά και είναι πάρα πολύ γρήγορα. Και επίσης ξέρετε και τι δίνετε. Όταν το φτιάχνεις εσύ ο ίδιος, ξέρεις εκ των πραγμάτων και εκ προημίου τι έχεις βάλει μέσα, οπότε αποφεύγεις να βάλεις προϊόντα ή να μην ξέρεις τι περιλαμβάνει εν τέλει μέσα αυτό η λιχουδιά που δίνεις στο αλογάκι σου. Θέλεις να μας πεις τα ανθρώπινα υλικά για να προχωρήσουν στα λογίσια? Ωραία. Ναι, θα σας πω μερικά μυστικά για το πώς μπορεί να πετύχει ένας μπακλαβάς. Α, το πήγες στα σκληρά εσύ με τη μία. Γιατί ο μπακλαβάς είναι αγαπημένο γλυκό πολλών φίλων και θέλουμε πάντα, ζηλεύουμε πάντα να φτιάχνουμε τον μπακλαβά όπως τον φτιάχνουν τα ζαχαροπλαστεία. Mm-hmm. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλά μυστικά και δεν μας σταματηράνε οι ζαχαροπλάστες, εμένα μου το είπε κάποιος παλιός ζαχαροπλάστης και εγώ θέλω να το δώσω και στους φίλους. Λοιπόν, για να γίνει ένας χρυσαφένιος, τραγανός, βουτυρένιος και έξτρα σιροπιαστός μπακλαβάς, πρέπει πάντα να τον κάνουμε με καρύδια. Βάζουμε δηλαδή αμύγδαλα μέσα και φρυγανιές όπως βάζουν πολλοί για να ξεγελάσουν το μάτι και την γεύση. Ο μπακλαβάς, λοιπόν, είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό γλυκό που φτιάχνεται με στρώσεις τραγανιστού φύλου, ραντισμένο με λιωμένο βούτυρο
γεμισμένο με ψιλοκαμωμένα καρύδια και σιροπιαστό αρωματικό σιρόπι. Είναι πραγματικά πειρασμός. Είναι πολύ εύκολη η συνταγή και με τα καρύδια και μπορεί να φτιάξει η κάθε μία μας και ο καθένας μας την καλύτερη συνταγή με αυτό το παραδοσιακό γλυκό. Ο παραδοσιακός λοιπόν μπακλαβάς έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, παρακαλώ, και δεν μας τον παίρνουν άλλοι λαοί που λένε ότι είναι δική του η συνταγή. Και συγκεκριμένα στο γάστριν, ένα γλύκισμα αρκετά κοντινό στο σημερινό μπακλαβά. Ο μπακλαβάς λοιπόν είναι ένα ελληνικό γλυκό με πολύ σιρόπι που ανήκει στην κατηγορία των σιροπιαστών. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε καμία αντίρρηση. Είναι δικό μας. Είναι δικό μας. Το σιροπιαστό αυτό γλυκό είναι πολύ διαδεδομένο στην ελληνική κουζίνα και φυσικά όχι ανέτεια. Mm-hmm. Από σιροπιαστά κέικ όπως η πορτοκαλόπιτα, η γιαουρτόπιτα, καριδόπιτα, μέχρι τον κανταΐφι, το γαλακτοκουμπούρικο και φυσικά ο φημισμένος παραδοσιακός ελληνικός παραδοσιακός μπακλαβάς. Έτσι. Λοιπόν, το κοινό στοιχείο που έχουν όλα αυτά τα γλυκά είναι φυσικά το πλούσιο αρωματικό σιρόπι τους που τα κάνει ακαταμάχητα. Μετά από πολλές δοκιμές που μας είπε ο φίλος μας, ο κύριος Τάκης, που έκανε στο σπίτι του για να πετύχει τον τέλειο μπακλαβά του ζαχαροπλαστείου του, κατάφερε να φτιάξει ένα πεντανόστιμο γλυκό σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, με πολύ εύκολα βήματα, τα οποία μας τα έδωσε, για να μας βοηθήσει να κάνουμε κι εμείς τον ιδανικό παραδοσιακό μπακλαβά με πολύ λίγη προσπάθεια. Ναι. Σήμερα ο κύριος Τάκης είναι στην Αμερική, σε ζαχαροπλαστεία τα οποία έχει εκεί. Ήρθε στα Αμερικάνους μπακλαβάδες. Ήρθε στα Ιωάννινα, γιατί είναι και μακρινός συγγενής. Μας βρήκε, μας είδε και στο ίντερνετ, του αρέσαμε πάρα πολύ. Και θέλησε να, μάλλον δεν θέλησε αυτός, εγώ με τον δικό μου τρόπο εκμεύσε την πληροφορία, καταλάβατε. Του είπα θα μας δώσει τα μυστικά της συνταγής. Η παραδοσιακή λοιπόν συνταγή για μπακλαβά επικεντρώνεται σε τρία σημαντικά στάδια. Την προετοιμασία του μείγματος με τους ξηρούς καρπούς, το άπλωμα των φύλων και την προετοιμασία του αρωματισμένου σιροπιού. Για τη γέμιση του μπακλαβά, μας είπε ότι προτιμά τα καρύδια, αλλά και τα καρύδια μπορεί καμιά φορά να τα ανακατέψει και με φιστίκια. Στην κεντρική Ελλάδα, ο μπακλαβάς φτιάχνεται μόνο με αμύγδαλα. Στο Πύλαιο με καρύδια και στη Βόρεια Ελλάδα με φιστίκια. Άρα, ο κάθε ένας μπορεί να επιλέξει τι αρέσει περισσότερο για να φτιάχνει. Λοιπόν, το μυστικό για ένα νόστιμο μπακλαβά είναι να χρησιμοποιήσετε φρέσκο βούτυρο καλής ποιότητας για να βουτυρώσετε τα φύλλα. Η αυθεντική συνταγή θέλει βούτυρο γάλακτος, το οποίο παρασκευάζεται από κατσίκι, κατσικίσιο και πρόβειο γάλα, αλλά αν δεν αρέσει η έντονη γεύση, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με φρέσκο αγελαδινό βούτυρο καλής ποιότητας. Όταν λοιπόν φτιάχνετε γλυκά με φύλλο όπως ο μπακλαβάς, ένα μικρό κόλπο για να γίνει το φύλλο σας πιο τραγανιστό είναι να το ραντίσετε με το λιωμένο βούτυρο αντί να το αλείψετε με το πινέλο. Ο κύριος Τάκης προτιμά το φρέσκο φύλλο καθώς δεν χρειάζεται απόψυξη, αλλά αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε καταψυγμένο φύλλο, είναι σημαντικό να το έχετε βάλει στο ψυγείο από την προηγούμενη μέρα για να έχει ξεπαγώσει τελείως, να φύγει δηλαδή από την κατάψυξη. Εάν σας φανεί λίγο δύσκολο για να δουλευτεί το φύλλο, καθώς είναι πολύ λεπτό και σκίζεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα, οπότε πριν ξεκινήσετε να φτιάχνετε τον μπακλαβά, βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμη μια μεγάλη επιφάνεια για να δουλέψετε το φύλλο και να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο που είναι εκτεθειμένο στον αέρα. Για να πετύχει η τέλεια υφή στο σιρόπι για τον μπακλαβά, δεν πρέπει να το ανακατεύετε όταν μπράζει. Διαφορετικά αυτό μπορεί να ζαχαρώσει. Για να γίνει το σιρόπι ωραίο και παχύρευστο, πρέπει να αφήσουμε τη ζάχαρη να διαλυθεί στο ζεστό νερό και να πάρει μια πράση για 2 λεπτά.
Ο ιδανικός μπακλαβάς συνδυάζει τραγανά φύλλα και σωστό σιρόπιασμα. Για να το πετύχουμε, κόψτε τον μπακλαβά σε κομμάτια πριν το ψήσιμο και βεβαιωθείτε ότι και ο μπακλαβάς και το σιρόπι είναι καυτά. Θέλει και τα δύο καυτά. Ένα πράγμα που δεν μας το, το λένε. Ρίξτε μια κουταλιά, σιγά σιγά το σιρόπι πάνω από τον καυτό μπακλαβά και αφήστε το να απορροφηθεί κάθε κουταλιά πριν την επόμενη για να σιροπιστεί παντού. Αυτό αν είναι δύσκολο, αφήστε το μπακλαβά να κρυώσει τελείως πριν το κόψετε. Λοιπόν, και υλικά τα οποία πρέπει να πάρετε είναι 30 φύλλα κρούστας, μισό κιλό καρύδια ψιλοκομμένα ή αν σας αρέσει η γεύση από το φιστίκι να βάλετε ανάμεικτα, 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα τριμμένη. Και γίνεις φαντάζομαι. Ναι, ναι. Δύο κουταλάκια γλυκού γαρίφαλου τριμμένο. Και αυτό πάλι, αν δεν σας αρέσει η γεύση με το γαρίφαλο, μπορείτε να το βγάλετε. Mm-hmm. Ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 300 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και ολόκληρα γαρίφαλα για το γαρνίρισμα. Πάλι αυτό, αν δεν σας αρέσει, δεν το βάζετε. Για το σιρόπι θέλουμε 580 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, 80 γραμμάρια γλυκόζη ή μέλι, φλούδες από ένα λεμόνι ή πορτοκάλι και ένα στίκ κανέλας. Και για να ετοιμαστεί αυτή η συνταγή, ξεκινήστε λιώνοντας το βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά, προσέχοντας να μην το κάψετε. Με ένα πινέλο βουτυρώστε καλά το πάτο και τα πλαϊνά. Θέλει ένα τεψί περίπου 30 με 40 εκατοστά. Στρώνουμε τα φύλλα στον πάτο του τεψίου για να σχηματιστεί η βάση του μπακλαβά και στρώνουμε τα υπόλοιπα φύλλα ένα-ένα, ραντίζοντάς τα με λιωμένο βούτυρο, όχι με το πινέλο. Mm-hmm. Ετοιμάστε τη γέμιση για τον μπακλαβά σε ένα μεγάλο μπόλο, να κατέψετε τους ξηρούς καρπούς, την κανέλα και τα γαρίφαλα. Τους ξηρούς καρπούς ψιλοκομμένους, όχι σε σκόνη. Στρώνουμε τη γέμιση πάνω από τη βάση με τα φύλλα και συνεχίζουμε να στρώνουμε τα υπόλοιπα φύλλα πάνω από τη γέμιση με την ίδια διαδικασία που κάναμε για τη βάση του μπακλαβά. Στρώνουμε κάθε φορά ένα και ραντίζουμε με λιωμένο βούτυρο. Το τελευταίο φύλλο βάλτε το περιμετρικά, πατήστε και γυρίστε τις άκρες προς τα μέσα με τη βοήθεια του πινέλου. Ραντίστε το πάνω φύλλο με αρκετό βούτυρο. Βάλτε το μπακλαβά στο ψυγείο για 15 λεπτά να παγώσει το βούτυρο, για να χαράξετε πιο εύκολα σε κομμάτια. Βγάλτε τον μπακλαβά από το ψυγείο, χαράξτε τον με ένα κοφτερό μαχαίρι μέχρι κάτω, τοποθετήστε στο κέντρο κάθε κομματιού ένα ολόκληρο γαρίφαλο και ραντίστε την επιφάνεια με λίγο κρύο νερό. Μετά ψήνουμε τον μπακλαβά σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς για 1,5 ώρα με 2 ώρες μέχρι να γίνει το φύλλο τραγανό και χρυσαφένιο. 5 λεπτά πριν βγάλετε τον μπακλαβά από το φούρνο, ετοιμάστε το σιρόπι. Σε ένα κατζαρόλι βάλτε τα υλικά για το σιρόπι και φέρτε σε βράσιμο. Βράστε το σιρόπι για 2 λεπτά μέχρι να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Όταν βγάλετε τον μπακλαβά από το φούρνο, σιροπιάστε τον με το ζεστό σιρόπι. Ρίξτε το σιρόπι σιγά σιγά, αφήνοντας λίγο χρόνο να απορροφηθεί κάθε κουταλιά. Αφήστε τον μπακλαβά να κρυώσει τελείως και το σιρόπι να απορροφηθεί πριν το σερβίρετε. Καλή σας όρεξη. Αυτά τα μυστικά μπορώ να πω ότι δεν τα ήξερα ούτε εγώ. Πολύ ωραία. Και αφού είμαστε στα γλυκίσματα, να το πω έτσι, θα πω και εγώ τη συνταγή για τους τετράποντους φίλους μας. Τελικά που θα χρειαστείτε είναι μία κούπα καρότα τριμμένα ή κομμένα σε πολλά μικρά κομμάτια, μία κούπα αλεύρι, μία κούπα βρώμη, 2 με 3 κουταλιές μέλι, μία κουταλιά σπορέλαιο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη ή πατημένη. Αυτό είναι προαιρετικό, βοηθάει στην καλή κυκλοφορία του, γενικά στην καλή λειτουργία του πεπτικού και του κυκλοφορικού συστήματος. Ανακατεύουμε λοιπόν όλα αυτά τα υλικά καλά σε ένα μπολ ώσπου το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο. Μπορείτε να προσθέσετε λίγο νερό αν τα υλικά δεν αναμειγνύονται καλά ή αν το μείγμα είναι πολύ στιφό και στεγνό. Και επειδή το μείγμα θα κολλάει, επειδή έχει το μέλι, μη σας ανησυχήσει. Πρέπει όμως να μπορέσετε να το πλάσετε σε μπαλίτσες. Οπότε, αν κολλάει πολύ, βρέχετε τα χέρια σας, κάνετε τη μπαλίτσα και το τοποθετείτε στο δισκάκι.
Έτσι, αφού τις βάλετε όλες τις βαλίτσες σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα, τις ψήνετε στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου. Βέβαια, αυτό η κάθε νοικοκυρά, να το πω έτσι, ξέρει το φούρνο της, οπότε επειδή ο κάθε φούρνος είναι διαφορετικός, μπορεί να χρειάζεται λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Αυτή είναι η συνταγούλα, μία από τις πολλές συνταγές. Και φτιάχνετε έτσι σπιτικές λικουδιές για το αλογάκι σας και ξέρετε τι περιέχει μέσα και ξέρετε τι δίνετε. Επίσης μπορείτε να αντικαταστήσετε ή να προσθέσετε και άλλα υλικά, όπως είναι η μπανάνα, το μήλο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε κανέλα ή κούρκουμα. Γενικά αυτά είναι πράγματα που αρέσουν στα άλογα, όπως επίσης μπορείτε να βάλετε και νυφάδες βρώμης. Πέρα δηλαδή από το αλεύρι, μπορείτε να προσθέσετε είτε μια κούπα αλεύρι βρώμης, είτε μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον εκεί που είναι η μία κούπα αλεύρι, να προσθέσετε και βρώμης σε νυφάδες. Λοιπόν, αυτά ήταν όσον αφορά τα μαγειρέματα, να το πω έτσι. Και πάμε σε ένα θέμα που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι με τα άλογα τους που έχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές τα άλογα τους μέσα στο στάβλο ειδικά. Αυτές τις ονομάζουμε ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές των αλόγων και πάμε λίγο να τις γνωρίσουμε, να σας τις γνωρίσω και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το λόγο. Αυτές οι διαταραχές, είτε τις ακούμε σαν ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές ή σαν stable vices ή obsessive compulsive, γενικά χρησιμοποιούνται για να αναφέρουμε τον όρο των στερεοτυπικών συμπεριφορών που ακολουθούν τα άλογα είτε βρίσκονται μέσα στο στάβλο είτε βρίσκονται εκτός στάβλου. Είναι μια ψυχολογική ασθένεια που πάσχουν δυστυχώς τα περισσότερα άλογα και η πιο συχνή αιτία είναι ότι αισθάνονται είτε απομονωμένα στο στάβλο τους είτε λόγω του εγκλεισμού τους δημιουργούνται τέτοιες συμπεριφορές. Η στέρηση γενικά της ελευθερίας αλλά και η ρουτίνα της απομόνωσης οδηγούν τα άλογα να εμφανίσουν στερεοτυπικές συμπεριφορές όπως το επαναλαμβανόμενο περπάτημα γύρω-γύρω μέσα στο box, το επαναλαμβανόμενο κούνημα της κεφαλής δεξιά και αριστερά ή πάνω-κάτω, το επαναλαμβανόμενο ρυθμικό αριστερά-δεξιά σαν να είναι ένα εκρεμές, η αεροκατάπωση καθώς και η αεροφαγία, η λιγνοφαγία, τρώει και μασά ξύλα, οι επαναλαμβανόμενες κλωτσιές στον τοίχο του box, καθώς και το επαναλαμβανόμενο σκάψιμο με τα μπροστινά του πόδια. Η ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση είναι τύπους αγχώδους διαταραχής, κατά την οποία οι ψυχαναγκασμοί παρεμβαίνουν στην καθημερινότητα του ζώου, όπως και στην καθημερινότητα του ανθρώπου, όταν συμβαίνει και στον άνθρωπο, κάνοντας τη ζωή του πιο δύσκολη και βλάπτοντας τον εαυτό του πολλές φορές, αφού αυτές οι στερεοτυπικές συμπεριφορές έχουν αρκετές σοβαρές επιπτώσεις στα άλογα. Παραδείγματος χάρη, με την αεροκατάπωση, χαλάνε τα δόντια, οι κοπτήρες, δημιουργούνται πολλοί κολικοί, τυμπανισμός, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις αφαιρούν ενέργεια που χρειάζεται το άλογο για να αποδώσει και δεν ξεκουράζεται ουσιαστικά ποτέ. Και άλλα. Τα άλογα χρησιμοποιούν αυτές τις συμπεριφορές σαν τελετουργίες για να αποβάλουν το άγχος και την ανησυχία τους και έτσι υιοθετούν και ξαναγκάζουν τον εαυτό τους σε μια τέτοια συμπεριφορά. Όπως παράδειγμα, ο άνθρωπος τρώει τα νύχια του. Οπότε δρούνε σαν αγχολητικό, αλλά σε μακροχρόνια βάση μπορούν να βλάψουν το άλογο. Οι ψυχαναγκασμοί είναι σκόπιμες, στερεοτυπικές, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και πιέσεις που κάνει το άτομο ώστε να εξουδετερώσει ή κατά κάποιο τρόπο να απομακρύνει μια ιδεοληψία, μια σκέψη που φέρνει άγχος, μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση ή ακόμα και τη δυσαρέσκεια που νιώθει. Αυτός ο μηχανισμός αγχώλησης είναι πρόσκαιρος, ενώ σε μακροχρόνια βάση επιδεινώνει την κατάσταση και εμείς οφείλουμε με κατά κάποιο τρόπο να προσέξουμε αλλά και να βοηθήσουμε το άλογο να αποβάλει ή έστω να ελαττώσει αυτές τις ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές. Οι περισσότερες στερεοτυπικές συμπεριφορές μπορούν να ελεγχθούν με κάποιον τρόπο, αλλά δυστυχώς πολλά άλογα εθίζονται σε αυτή τη συμπεριφορά, ιδιαίτερα εκείνη της αεροκατάπωσης, καθώς για να κάνει αυτή την κίνηση σφίγγει τους μυς του λαιμού του και τραβάει αέρα, κάτι που ο συνδυασμός αυτός το οδηγεί στο να απελευθερωθεί η ορμόνη της ενδορφίνης, η οποία είναι εθιστική και προκαλεί εφορία στο άλογο. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε το άλογο που κάνει αεροκατάπωση να το κάνει σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο.
Ας δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε ή έστω να σταματήσουμε και να μειώσουμε κατά κάποιο τρόπο τις συμπεριφορές αυτές. Οι βασικοί κανόνες είναι ότι το άλογο πρέπει να έχει πάντα διαθέσιμο σανό, τσαΐρι και να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό 24 ώρες το 24ωρο. Δεύτερος κανόνας είναι να φερόμαστε στο άλογο με ηρεμία και όχι με εκνευρισμό. Τρίτος κανόνας, να διατηρούμε το περιβάλλον που ζει το άλογο πάντα καθαρό και με καλή στρωμνή, να υπάρχουν πλάκες λήξεως και κάποιο παράθυρο στον box ώστε να μπορεί να βλέπει έξω ή ακόμα καλύτερα να έχει και ένα πάντοκ που να μπορεί να βγαίνει και να μπαίνει όποτε θέλει μέσα στον box. Τέταρτος κανόνας, να μην επηρεάζουμε την καθημερινή ρουτίνα του. Το άλογο είναι ζώο που του αρέσει η ρουτίνα. Γενικά είναι ζώα που τους αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ρουτινιασμένο πρόγραμμα. Και οτιδήποτε συμβαίνει που διαταράξει αυτό το πρόγραμμα, το ενοχλεί. Αν έχει μάθει δηλαδή να τρώει στις 7 το πρωί, θα πρέπει πάντα να τρώει στις 7 το πρωί. Οπότε προσπαθείτε να διατηρήσετε ένα σταθερό πρόγραμμα στη συντήρηση και στη διαχείριση του ύπου. Και ο πέμπτος κανόνας είναι η ελευθερία. Όσο το δυνατόν πιο πολύ ελεύθερα να διαμένουν τα άλογά σας και να έχουν και παρέα. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά για το επαναλαμβανόμενο περπάτημα γύρω-γύρω μέσα στο box. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να δοκιμάσουμε να βάλουμε σανό σε δίχτυα σε 2-3 σημεία μέσα στο box. Επίσης, άλλη μια λύση είναι να βάλετε πάνω στο έδαφος, στη στρωμνή δηλαδή του στάβλου, 2-3 λάστιχα αυτοκινήτου, ώστε ουσιαστικά τι να κάνουν αυτά, να παρεμποδίζουν την διαρκή κίνηση μέσα στο box. Αν αυτό βέβαια δεν πετύχει, γιατί και τα άλογα και είναι πονηρά ζώα και έξυπνα και μπορούν να βρουν τρόπο να περνάνε ενδιάμεσα από τα λάστιχα και να μην δώσει και ιδιαίτερη σημασία. Εντάξει, τι είναι αυτό, ένα πράγμα. Ναι, να το... μπορείτε να χωρίσετε με μία, κατά κάποιο τρόπο, μπάρα στη μέση του box, οριζόντια, ώστε να χωριστεί το box σε δύο μέρη. Αλλά η μπάρα αυτή να είναι σε τέτοιο ύψος που το άλογο να μπορεί να περνά από κάτω, μόνο αν σκύψει αρκετά. Άλλη μία λύση είναι να του βάλετε μία παρέα μέσα στο box, όπως είναι ένα κατσικάκι, ένα προβατάκι ή ένα πόνι, αν δεν κλωτσάει και δεν αποτελεί κίνδυνο για το, για το άλλο το ζωάκι, ναι. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή μάλλον η περίπτωση είναι πιο αποτελεσματική, αλλά θέλει σιγά σιγά και σταδιακά να συστήσετε το άλλο το ζωάκι, ειδικά αν είναι κάποιο υποειδή όπως είναι το πόνι, γιατί με τα κατσικάκια και με τα προβατάκια τα πάνε καλύτερα. Άμα είναι άλλο όμως πόνι, άλλο υποειδές ή γαϊδουράκι, δεν τα πάνε και τόσο εύκολα καλά, οπότε σιγά σιγά και σταδιακά πρέπει να τα συστήσετε, να γνωριστούν, να είναι κοντά στο στάβλο, δηλαδή να υπάρχει επαφή, αλλά όχι ακόμα, μην το τοποθετήσετε μέσα και δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα. Τώρα, για το επαναλαμβανόμενο κούνημα της κεφαλής δεξιά και αριστερά ή και πάνω κάτω, σε αυτή την περίπτωση αυτό που κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε την πόρτα με το κυκλίδωμα, αυτό ουσιαστικά που βγαίνει μόνο το κεφάλι έξω του αλόγου, οπότε οποιαδήποτε κίνηση δεξιά-αριστερά ενοχλεί γιατί ακουμπάει στα κάγκελα, οπότε προσπαθεί και το σταματάει κατά κάποιο τρόπο, γιατί αναγκάζεται να κρατάει το κεφάλι του σε ευθεία. Μία άλλη λύση βέβαια είναι να βάλετε ένα μπουκάλι με νερό ακριβώς πάνω και ψηλά από την πόρτα ή το παράθυρο του box, ώστε όταν το άλογο βγάζει το κεφάλι του και αρχίζει να κουνάει το κεφάλι του πάνω κάτω, να το κουτουλάει, ναι, ώστε να το σταματάει, γιατί θα το ενοχλεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για το επαναλαμβανόμενο ρυθμικό κούνημα δεξιά και αριστερά, που είναι το λεγόμενο άλογο εκρεμές, σε αυτή την περίπτωση πάλι μπορούμε να κάνουμε ένα συνδυασμό των δύο παραπάνω, αυτό που είπαμε δηλαδή, της πόρτας με το κυκλίδωμα. Αλλά επίσης μπορείτε να, αν δεν έχετε κάτι τέτοιο, να κρεμάσετε μπουκάλια με νερό στο σημείο που βγαίνει το άλογο από την πόρτα και αρχίζει να κάνει τη δεξιά-αριστερά κίνηση, ώστε πάλι όταν κάνει την δεξιά-αριστερά κίνηση θα χτυπάει, οπότε θα τον προκαλούν ενόχληση και δεν θα το κάνει. Βέβαια, έχουμε παρατηρήσει ότι αν αποτρέψεις ένα άλογο από το να το κάνει αυτό το πράγμα πάνω στην πόρτα του στάβλου, μπορεί να κάνει πιο πίσω μέσα στο στάβλο του και να το κάνει από τη μέσα μεριά. Οπότε είναι από τις καταστάσεις τις δύσκολες, αυτό το σύνδρομο του εκρεμές. Τώρα, πάμε παρακάτω στην αεροκατάπωση και την αεροφαγία. Που θα το είναι... πούμε στο διάλειμμα. Φτάσαμε και όλες για το πρώτο μας διαφημιστικό. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι απαραίτητο και επιστρέφουμε σε λίγο. Βλέπετε πόσο ενδιαφέροντα θεματάκια σας έχουμε. Μην φύγετε. Εδώ.